Η έκδοση που σήμερα έχουμε στα χέρια μας αναφέρεται σε δύο μεγάλες στιγμές από την ιστορία της ΚΝΕ, την περίοδο της παράνομης δράσης της. Στιγμές ηρωισμού και αυτοθυσίας και πρωτοπόρας δράσης. Η μια αφορά στην οργάνωση του παράνομου τυπογραφείου για την έκδοση της εφημερίδας Πασπουδαστική, που έγραψε ιστορία. Η άλλη περιγράφει τη σύλληψη της Αγγελικής Σωτήρη από την ασφάλεια και τις συνθήκες κράτησης και βασανιστήριων στο κολαστήριο της Οδού Μεσογείων, όπου ήταν τότε η Γενική Ασφάλεια. Η συγγραφέας, η συντρόφισσα Αγγελική Σωτήρη, μας δίνει πολύ ζωντανά αυτές τις στιγμές μέσα από την προσωπική της ιστορία. Δεν χρειάστηκε να επιστρατεύσει λογοτεχνικά σχήματα για να περιγράψει τα γεγονότα που έζησε. Είναι τόσο δυνατά και μόνο η καταγραφή τους αρκεί για να προκαλέσουν μεγάλη συγκίνηση, θαυμασμό, έμπνευση, περηφάνεια, παρόρμηση για μεγάλα έργα. Αναδείχνουν στιγμές ηρωισμού και μεγαλείου, την ακατανίκητη δύναμη των κομμουνιστικών ιδεών. Η εκδοσούλα αυτή αξίζει νομίζω να διαβαστεί από όλους τους κνήτες και τις κνήτησες και να συζητηθεί. Εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την ιστορία της ΚΝΕ. Προσφέρει όμως κάτι ιδιαίτερο. Διδάσκει στάσεις ζωής. Μας φέρνει αντιμέτωπους όλους και όλες με ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στις υποχρεώσεις του αγώνα? Τι στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στις καθημερινές αλλά και απρόβλεπτες δυσκολίες της ταξικής πάλης? Και κυρίως, τι στάση πρέπει να κρατήσουμε όταν βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο μόνοι μας απέναντι στους διοκτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους? Το παράδειγμα της Αγγελικής δίνει τη μοναδικά σωστή αγωνιστική απάντηση. Τέτοια πρέπει να είναι η απάντησή μας. Όλοι και όλες μπορεί να βρεθούμε στην ιστορική μας διαδρομή σε ανάλογες καταστάσεις ή και πολύ πιο δύσκολες. Η ταξική πάλι ποτέ δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Σε κάθε περίπτωση η απάντησή μας είναι μία. Να βγαίνουμε πάντα νικητές από κάθε δοκιμασία. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα κάνατε κι εσείς αν σήμερα βρισκόσαστε στη θέση της Αγγελικής. Αυτή η συντροφική στρόφη είναι η παράδοσή μας. Η ιστορία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι γεμάτη παρόμοια ηρωικά παραδείγματα. Ο ηρωισμός, η αυτοθυσία, η αδιάκοπη προσφορά, η συνέπεια λόγων και έργων είναι μερικά από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των κομμουνιστών που προσδίδουν στο ΚΚΕ και στην κομμουνιστική νεολαία μεγάλο κύρος και επιρροή στο λαό και την νεολαία. Όπως διδάσκει όμως η ιστορία, κανείς δεν γεννιέται ήρωας. Διαμορφώνεται και εξελίσσεται μέσα στους αγώνες για υψηλά ιδανικά και ανάλογα με τα προστάγματα της κάθε εποχής. Η συντρόφισσα Σωτήρη σε ηλικία 22 ετών έγινε μέλος της παράνομης τότε ΚΝΕ για να αγωνιστεί, όπως και πολλοί άλλοι νέοι και νέες, για την ανατροπή της Χούντας και για τους σκοπούς της ΚΝΕ. Δεν είχε από πριν κάποια αγωνιστική παράδοση. Ήξερε βέβαια, όπως και όλοι, τις μεγάλες δυσκολίες και τις απαιτήσεις του αγώνα. Δεν είχε όμως ποτέ φανταστεί ότι θα έφευγε από την οικογένειά της και θα περνούσε στην παρανομία για να τυπώνει στο παράνομο τυπογραφείο την Πασπουδαστική, την εφημερίδα τότε της αντιδικτατορικής ΕΦΕ. Ούτε ήξερε, πέρα από μια προφορική ενημέρωση ή από κάποιο ιστορικό βιβλίο, τι θα αντιμετωπίσει όταν βρεθεί στα υπόγεια της ασφάλειας. Έτσι τα έφερε η ζωή να βρεθεί μπροστά σε μεγάλες ευθύνες. Έχοντας συνείδηση του χρέους της απέναντι στην ΚΝΕ και στους συντρόφους της και στην νεολαία που μάχονταν κατά της Χούντας,
επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις της και τα έβγαλε πέρα παλικαρίσια. Τίμησε με το παραπάνω την ιδιότητά της ως μέλος της ΚΝΕ και απόδειξε για άλλη μια φορά ότι οι γυναίκες μπορούν να σταθούν ισάξια με τους άντρες σε όλα τα πεδία των μαχών. Έγραψε τις δικές της σελίδες ηρωισμού, όπως έκαναν χιλιάδες πριν από την Αγγελική, όπως γράφονται και στις μέρες μας σελίδες σύγχρονου ηρωισμού από χιλιάδες μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια, στο στρατό, γενικά στην καθημερινή ζωή. Έχουμε συνείδηση ότι πάμε κόντρα στο ρεύμα και ο δρόμος μας είναι πολύ μακρύς και τα εμπόδια πολλά και ψηλά για να φέρνουμε κάθε μέρα σε πέρα στην αποστολή μας και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, αντοχή, γνώση και ικανότητα να στεκόμαστε ατρόμητοι και ακλόνητοι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αντλούμε όμως δύναμη και κουράγιο από τις ιδέες μας, από τα αποτελέσματα των αγώνων μας, από την ιστορία μας και από τη σιγουριά ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές. Με αυτή τη σιγουριά αγωνίστηκε η συντρόφισσα Σωτήρη και βρίσκεται σήμερα αγέροχη, όπως και δεκάδες, εκατοντάδες κνήτες και κνήτησες στα μαύρα εκείνα χρόνια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, όπως αγνωρίζετε, η ίδρυση της αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ ως παράνομη μαζική φοιτητική οργάνωση και η εφημερίδα της υπασπουδαστική ήταν μια μεγάλη πρωτοβουλία της ΚΝΕ. Έγινε στην κατάλληλη στιγμή και έπαιξε καθοριστικό, αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος για την ανατροπή της δικτατορίας με μεγάλους σταθμούς την κατάληψη της νομικής και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αυτή η πρωτοβουλία έδωσε μεγάλο κύρος στην ΚΝΕ, δύναμη και πλατεία αναγνώριση του πρωτοπόρου ρόλου της. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά, στις πρώτες νόμιμες εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους, αναδείχθηκε η πασπουδαστική πρώτη δύναμη. Πρωτιά που κράτησε για αρκετά χρόνια και σήμερα η ΚΝΕ συνεχίζει αυτή την παράδοση με μεγάλη επιτυχία. Στην έκδοση που σήμερα συζητάμε περιγράφεται ένα μικρό μέρος αυτού του αγώνα. Δίνονται άγνωστες σελίδες που έχουν να κάνουν με ένα πολύ σημαντικό κρίκο, την παράνομη έκδοση της πασπουδαστικής. Στις συνθήκες εκείνες ο παράνομος τύπος έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη μαζική διαφώτιση, άρκε στην οργάνωση του αγώνα. Η δημιουργία όμως αυτού του παράνομου μηχανισμού και κυρίως το στήσιμο και η λειτουργία του τυπογραφείου δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Στις σελίδες του βιβλίου θα γνωρίσετε πολλές λεπτομέρειες, δυσκολίες, τυποκάρδια και κινδύνους που δοκίμασαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι τα παράνομα τυπογραφεία ήταν πάντα ένας από τους πρώτους στόχους της ασφάλειας, γιατί ήταν η καρδιά της παράνομης δράσης. Η ομάδα που χρεώθηκε να οργανώσει αυτό το μηχανισμό και ανάμεσά τους και η συντρόφισσα Αγγελική έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν και τα κατάφεραν πολύ καλά. Έχουμε σήμερα στα χέρια μας μια συγκλονιστική περιγραφή για την οργάνωση του παράνομου τυπογραφείου της πασπουδαστικής. Αξίζει τον κόπο να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί ακόμα και καλλιτεχνικά, με ένα θεατρικό, με μια μικρή ταινία ή κάτι παρόμοιο. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Σύντροφοι και συντρόφισσες, στις σελίδες του βιβλίου αναδείχνεται σε συνέχεια μια ακόμα στιγμή από τη δράση της ΚΝΕ. Όπως αγνωρίζετε, το κόμμα και η ΚΝΕ μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Φλεβάρι του 1974 δέχτηκαν ένα μεγάλο πλήγμα. Πιάστηκε από την ασφάλεια ένας μεγάλος αριθμός ηγετικών στελεχών του κόμματος και της ΚΝΕ και δεκάδες μέλη της ΚΝΕ και της ΑΝΤΙΕΦΕ. Πάνω τους ξέσπασε όλη η οργή της Χούντας για την ήττα που υπέστη στο Πολυτεχνείο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και η συντρόφισσα Αγγελική μαζί με τους συντρόφους του παράνομου τυπογραφείου.
Οι χουντικές αρχές πανηγύριζαν τότε ότι συνέθριψαν το ΚΚΕ. Πίστεψαν ότι η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα. Κανένας βέβαια και ποτέ δεν μπόρεσε να αξιαθρώσει το ΚΚΕ, τις ιδέες και τους σκοπούς. Η φλόγα της Επανάστασης δεν σβήνει με καμιά δύναμη. Το κόμμα και η ΚΝΕ, παρά τα πλήγματα που δέχτηκαν, συνέχισαν την δράση τους. Ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας μέσα και έξω από την Ελλάδα για τη σωτηρία των αγωνιστών και την απελευθέρωσή τους. Για 6 περίπου μήνες η ασφάλεια στην Οδό Μεσογείων είχε γίνει κάστρο αγώνα. Ούτε η βαριά απομόνωση, ούτε τα καθημερινά βασανιστήρια μπόρεσαν να λυγίσουν τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Η συντρόφισσα Αγγελική περιγράφει πολύ ζωντανά τις δύσκολες αλλά ηρωικές στιγμές που έζησε η ίδια αλλά και οι υπόλοιποι σύντροφοι και συντρόφοι της. Τις ιδιαίτερες συνθήκες της απομόνωσης, τα τεχνάσματα της ασφάλειας και τις κρίσιμες ώρες των βασανιστήριων δίνει πολύ καλά τη δύναμη και την αντοχή του αγωνιστή απέναντι στους βασανιστές. Περιγράφει πολύ γλαφυρά τη δύναμη της αλληλεγγύης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή αναπτύσσεται κάτω από τη μύτη των βασανιστών, καθώς και τα ευρηματικά συστήματα επικοινωνίας. Μας δίνει πολύ δυνατά την ψυχολογία του αγωνιστή που επιστρέφει καταματωμένος και τσακισμένος στο κελί του μετά το άγριο βασανιστήριο της Φάλακας. Παρά τους φρικτούς πόνους, αισθάνεται απερίγραπτη χαρά και δύναμη γιατί βγήκε νικητής, γιατί δεν μπόρεσαν να το αποσπάσουν ούτε μια κραυγή πόνου την ώρα του βασανισμού. Προσθέτει πολύτιμη πείρα και γνώση. Είναι μια ακόμα σελίδα στο μεγάλο βιβλίο του κόμματος στον αγώνα του με τις διοκτικές αρχές του συστήματος. Είναι πείρα και γνώση απαραίτητη για κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που παλεύει για την ανατροπή της βαρβαρότητας του καπιταλισμού για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Πουθενά και ποτέ οι καπιταλιστές δεν παρετούνται από τα προνομιά τους. Είναι αδίστακτοι και ορκισμένοι εχθροί του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος και αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα άνομα συμφέροντά τους με κάθε μέσο. Η αστική τάξη, παντού και στην Ελλάδα, έχει βγάλει και τα δικά της συμπεράσματα και διδάγματα από τη δύναμη, τη δράση και την επίδραση του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος στον 20ο αιώνα. Έχει δημιουργήσει πολύπλοκους σύγχρονους μηχανισμούς για την ενσωμάτωση και χειραγώγηση κάθε μορφής αντίστασης, διαμαρτυρίας, ριζοσπαστικής πρωτοφόρας δράσης. Χρησιμοποιεί και το καρότο και το μαστίγιο και τα δυο σε συνθήκες αστικής κοινωνικής δημοκρατίας. Αξιοποιεί τα επιτέγματα της επιστήμης όχι μόνο για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, αλλά και να χειραγωγεί το νου και τη σκέψη. Σε συνθήκες που η ζωή των νέων επιδεινώνεται σχετικά και απόλυτα, καλλιεργεί στριβλά κριτήρια αξιών, κατανάλωσης, ατομισμού, για να σπέρνει αυταπάτης. Το μέτωπο είναι πολύ σκληρό και δεν έχουμε δικαίωμα να βαδίζουμε ανέμελοι. Οι αντίπαλοι μας δεν είναι όμως σύντροφοι και συντρόφισσες, ούτε αιώνιοι, ούτε παντοδύναμοι. Η Χούντα μας έλεγαν θα κρατήσει πολλές δεκαετίες. Κράτησε μόνο 7 χρόνια. Παντοδύναμοι είναι οι λαοί και όταν το αποφασίσουν θα φέρουν τα πάνω κάτω. Αυτή η στιγμή θα έρθει, όπως ήρθε και το τέλος της Χούντας. Εμείς είμαστε εδώ μαζί με τα εκατομμύρια ανά τον κόσμο και είμαστε αποφασισμένοι να πρωτοστατήσουμε για να φέρουμε σε πέρας την ιστορική μας αποστολή. Να κάνουμε την εργατική τάξη και το κίνημά της γκρεμιστή και πλαστουργό της μιας ζωής. Αυτό το κίνημα είναι ζωντανό, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και απλώνεται παντού. Το ζούμε καθημερινά. Το καζάνι βράζει. Η πλατιά λαϊκή δυσαρέσκεια, η μειωμένη εμπιστοσύνη σε κόμματα και θεσμούς του συστήματος είναι μεγάλη, βαθιά
και μόνιμη. Απαιτούνται όμως προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι η παρακάτω. Αυτό το κίνημα χρειάζεται στις γραμμές του μαχητές και μαχήτρες σαν τη συντρόφισσα Αγγελική Σωτήρη, αφοσιωμένους και ακλόνητους μπροστά σε κάθε δυσκολία. Τέτοιες αγωνίστριες και τέτοιοι αγωνιστές γεννιούνται κάθε μέρα όλο και περισσότεροι, γιατί υπάρχει η μήτρα που τους γεννά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τελειώνω, σύντροφοι και συντρόφισσες, με μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά νομίζω σημαντική, την οποία η συντρόφισσα Αγγελική δεν αναφέρει στο κείμενό της. Όταν ανέλαβε το παράνομο τυπογραφείο μαζί με τους συντρόφους της, προηγήθηκε μια καλή και στροφική συζήτηση μαζί της από την καθοδήγησή της. Υπόθηκε στη συντρόφισσα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να βρεθεί στα χέρια των αντιπάλων, τους μηχανισμούς της Χούντας. Έγινε διεξοδική συζήτηση τι στάση πρέπει να κρατήσει. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί, δεν παραδεχόμαστε τίποτα, δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, δεν αποδεχόμαστε τους νόμους και το κράτος τους. Δεν λέμε ούτε το όνομά μας. Και πραγματικά η συντρόφισσα τήρησε κατά γράμμα όλες αυτές τις οδηγίες. Δύο περιστατικά μόνο. Κάθε μέρα η υπηρεσία της ασφάλειας έδινε στους κρατούμενους που ήταν για πολύ διάστημα, 6 μήνες περίπου τότε ήταν στην ασφάλεια, λίγες δραχμές για τρέχοντα έξοδα. Αυτό προέβλεπε ο κανονισμός κράτησης. Έπρεπε κάθε κρατούμενος να υπογράφει σε μια κατάσταση ότι τα παρέλαβε. Η Αγγελική δεν έβαζε την υπογραφή της ούτε σε αυτό το τυπικό. Αρνούνταν κατηγορηματικά. Το δεύτερο περιστατικό. Ποτέ δεν είπε το όνομά της. Στις επίμενες ερωτήσεις των ανακριτών πώς λέγεται. Και όταν ακόμα έμαθαν το πραγματικό της όνομα, καθώς και το ψευδόνυμο Νίκη που χρησιμοποιούσε στην παρανομία, πάλι δεν παραδέχθηκε τίποτα. Το ψεύτικο όνομα φυσικά το έμαθαν γιατί κάποιος από τους συντρόφους δεν άντεξε και έδωσε πληροφορίες. Βλέπετε, δίπλα στους αλήγιστους τις πάλις είχαμε και ορισμένους που δεν άντεξαν την πίεση και τα βασανιστήρια. Η συντρόφισσα όμως όχι μόνο άντεξε τον πόνο, τα βασανιστήρια, όχι μόνο νίκησε το φόβο και τους βασανιστές της, αλλά βγήκε με το κεφάλι ψηλά. Νικήτρια, περήφανη, κομμουνίστρια. Συντρόφισσα Αγγελική, σου σφίγγουμε θερμά το χέρι. Συντρόφες και σύντροφοι, η συνέχεια στη μελέτη του βιβλίου και στους αγώνες ως το τέλος. Καλή δύναμη σε όλους και όλες σας.